Μετά από έναν και πλέον μήνα, κάτοικοι που διέμεναν στο κιπούτς Κφαράζα επιστρέφουν για να πάρουν ό,τι έχει απομείνει από τα υπάρχοντά τους. Η Αγελέτ κατάφερε να ζήσει γιατί πρόλαβε και κρύφτηκε στην τουλάπα του δωματίου ασφαλείας του σπιτιού της. Παρέμεινε εκεί μέχρι την ώρα που οι Ισραηλινοί στρατιώτες έφτασαν στο κιπούτς. Ο σύζυγός της που βρισκόταν έξω από το σπίτι δεν πρόλαβε να κρυφτεί σε ασφαλές μέρος και έχασε τη ζωή του. Επέστρεψε για να πάρει κάποια αντικείμενα του σύζυγου της και να τα τοποθετήσει στον τάφο του. I'm very glad I came here, but it's so difficult. It's very difficult. Λίγο πιο κάτω η Γιαέλ Φελούς δεν μπορεί να πιστέψει την εικόνα που αντικρίζει στην θέα του σπιτιού της. Φίλοι της έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι άλλοι απήχθησαν. I can't believe it and I think all the world need to see that. Because now it's us, tomorrow it's gonna be London, Paris and everything if we don't, you know, stop this. Ισραηλινός ιδιοκτήτης ξενοδοχείου λίγο έξω από την Πάφο παρέχει σε επιζώντες του μουσικού φεστιβάλ δωρεάν πενθήμερα πακέτα διακοπών για θεραπευτικούς σκοπούς. Σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ των Times of Israel, σπα, βελονισμό, γκουρμέ φαγητό, διαλογισμό, γιόγκα, μουσική και συνεδρίες θεραπείας είναι μερικά από αυτά που προσφέρονται.